Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο του Ηφαίστου και στην προπόνηση του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β κατηγορίας, είναι νεοφώτιστος στη Β Αθήνας και είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, είναι αίτητος με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μαζί μας έχουμε τώρα τον προπονητή του Ιπποκράτη, τον Βασίλη Βόγλη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Βασίλη, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, η έκπληξη του πρωταθλήματος. Η έκπληξη του πρωταθλήματος μπορεί να είναι για όλους τους άλλους. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε βάλει το πύχη ψηλά, μπορεί να είμαστε νεοφώτιστοι. Αλλά θεωρώ ότι βάσει των παιχτών που έχουμε, των παιχτών που ήρθαν και ο βασικός κορμός που έμεινε από πέρσι, έχουμε κάνει μια καλή μαγιά και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι το ίδιο δυνατή και στο πρωτάθλημα, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο στόχος από εδώ και στο εξής. Εντάξει, όπως όλες οι νεοφώτιστες ομάδες, πρωταρχικός στόχος ήταν να σωθούμε. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα πλέον. Και κοιτάμε κάθε Κυριακή να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αυτό που πρέπει να περιμένει ο κόσμος είναι να βλέπει τον Ιπποκράτη κάθε Κυριακή να τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο και να παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ομάδα είναι στην τρίτη θέση, ισόβαθμη με την Άμυλα, κάτω από την Αθηναίδα και τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης. Ναι. Βασίλη, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, το περιμένες? Όπως σου είπα, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω πολλές φιλοδοξίες για την ομάδα μου και βάσει των παιχτών που ήρθαν, όπως σου είπα, και ο κορμός που έχει μείνει από πέρσι είναι καλός. Πέρσι είχαμε πολύ καλή παρουσία στη ΓΑΜΑ Αθήνα σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Αυτό νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει, επειδή ήταν ήδη από πέρσι ανταγωνιστική ομάδα και είμαστε το ίδιο και φέτος. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν, είναι ο Νίκος ο Τσαγρής, έτσι? Αγωνιστικά προβλήματα να είχαμε να δώσουμε και στους άλλους. Είναι ο Νίκος ο Τσαγρής, είναι ο Νίκος ο Τρυμάλας, ο Βαλεντίνος ο Λουκάκης τώρα που θεραπεύτηκε είναι καλύτερα με τα πλευρά του. Ο Σταύρος ο Παναγιωτάκης, εντάξει, έχουμε και παιδιά που έχουν έρθει τώρα που δεν είναι έτοιμα στο 100%. Ο Σταύρος ο Παναγιωτάκης, ακόμα και ο Παναγιώτης ο Σχέλος δεν είναι στο 100%. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάθος σαν ομάδα και κάθε Κυριακή νομίζω ότι και οι απουσίες που έχουμε μπορούμε να τις αναπληρώσουμε στο 100%. Ωραία. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Ακολουθεί ένα παιχνίδι το οποίο με τον προπονητή τον Ηλία τον Κολοβό είμαστε φίλοι, έχουμε γνωριστεί από πέρσι. Κάναμε δύο, νομίζω, πολύ συναρπαστικά παιχνίδια πέρσι στη ΓΑΜΑ Αθηνών. Έχει μια νεανική ομάδα, νεανική Βασίλη. Νεανική ομάδα, δουλεύει σωστά, δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύουν όλες οι ομάδες για μένα. Και πέτυχε, κέρδισε μεγάλη την Αθλητική νίκη, Ένωση Περιστερίου. Μεγάλη νίκη με την Ένωση. Αλλά είναι τα παιδιά αυτά δουλεύουν και έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Τους ενδιαφέρουν σίγουρα τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως θέλουν να βγάλουν παιδιά που θα προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα είσαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών μέχρι στιγμής, έτσι? Εντάξει, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παίξει γύρω στο 40% του δυνατοτήτων μας. Περιμένω κάθε φορά, κάθε Κυριακή, κάθε προπόνηση να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Πιέζω πολύ εγώ τα παιδιά, προσπαθώ να τους βάλω στο μυαλό ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές και μπορούν να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο σίγουρα. Αυτό που σου είπα, είμαστε στο 40% πιστεύω. Η συνεργασία σου, Βασίλη, με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον Διονύση Γεροντή. Η συνεργασία μου είναι άψογη, το έχω ξαναδηλώσει. Σπάνια συναντάς τέτοιους ανθρώπους στο καθημερινό ποδόσφαιρο. Ό,τι χρειαστούμε το έχουμε στο 100% όπου μπορούν να βοηθήσουν φυσικά οι άνθρωποι. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή μαγιά προπονητών, διοίκησης και ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό και η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Τον όμιλο, Βασίλη, πώς τον βλέπεις, ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες? Εντάξει, ο όμιλος είναι εξ αρχής, είπαμε από την αρχή ότι με το που βγήκε ήταν νομίζω ο πιο δύσκολος. Κάθε Κυριακή έχει ντέρμπι, έχει σίγουρα γειτονικά ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχωρίζω καμιά ομάδα. Εγώ κοιτάω την δική μου ομάδα. Κάθε Κυριακή αντιμετωπίζουμε όλες τις ομάδες στο ίδιο και το αποτέλεσμα θα φανεί στο τέλος. Και μετά τον Ατρόμητο Χαλανδρίου ακολουθεί τοπικό ντέρμπι με την Άμυλα. Ακολουθεί τοπικό ντέρμπι με την Άμυλα. Είχαμε ένα αποτέλεσμα στο Κύπριο το οποίο δεν μας αντιπροσωπεύει σαν ομάδα. Εντάξει, πρώτα κοιτάμε τον Ατρόμητο Χαλανδρίου, το οποίο είναι ντέρμπι. Και μετά, καλώς ο χώρος των πραγμάτων, θα έρθει και η Άμυλα
και ελπίζω να είμαστε έτοιμοι να, να πάρουμε και αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Βασίλη, τι να περιμένουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος από την ομάδα, ανάλογη πορεία? Να περιμένετε τον Ιπποκράτη να είναι το ίδιο ανταγωνιστικό όπως είναι και τώρα. Σας είπα, η ομάδα παίζει για μένα μέχρι τώρα παίζει στο 40%. Οι λόγοι είναι πολλοί, οι τραυματισμοί είναι αρκετοί, η αποχή ήταν μεγάλη μέσω του κορονοϊού. Η αποχή των ποδοσφαιριστών από, από καλές κατηγορίες είναι μεγάλη γιατί ο βασικός κορμός της ομάδας είχε συνηθίσει να παίζει στο γάμα τοπικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η β' κατηγορία είναι πιο ανταγωνιστική και υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βρίσκουμε ακόμα πιο δυνατά τα πατήματά μας. Είμαστε πιο καλοί, γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε βρει ακόμα το καλό μας πρόσωπο, είμαστε στο 40% και πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ωραία. Πάντα επιτυχίες, υγεία πάνω απ' όλα, να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα. Βέβαια, αυτό είναι το, μόνο, το πιο σημαντικό απ' όλα, να μην έχουμε διακοπές, να έρχονται τα παιδιά να τους ευχαριστούνται και εμείς με τη σειρά μας το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.